Τι και αν η δίδυμη φλόγα μου δεν θέλει να είναι μαζί μου? Αυτή την ερώτηση θα απαντήσουμε στο σημερινό βίντεο. Καμιά φορά όταν είσαι στο ταξίδι της δίδυμης φλόγας, μπορεί να παρατηρήσεις ότι η δίδυμη φλόγα σου φέρεται αρκετά περίεργα. Μπορεί για παράδειγμα να μην απαντάει στα μηνύματά σου, να σε έχει μπλοκάρει. Μπορεί να είναι με ένα άλλο άτομο, ίσως. Ή μπορεί και ξεκάθαρα να σου έχει πει ότι δεν θέλει να έχει τίποτα μαζί σου. Ή τώρα ή ποτέ. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν, είναι πολύ λογικό να βγάλεις το συμπέρασμα ότι ίσως πρέπει να τα παρατήσω γιατί δεν υπάρχει κανένα άνοιγμα εδώ πέρα για να είμαι με αυτό το άτομο. Όμως σε αυτό το ταξίδι του τι συμβαίνει στην εξωτερική τρισδιάστατη πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει στα αλήθεια. Και ένα από αυτά τα πράγματα είναι όταν η δίδυμη φλόγα σου δείχνει ότι δεν θέλει να κάνει τίποτα μαζί σου. Δεν θέλει να είναι μαζί σου, δεν θέλει να σου μιλάει, δεν θέλει τίποτα. Προφανώς αν η δίδυμη φλόγα σου έχει βάλει ένα τέτοιο όριο, είναι σημαντικό να το σεβαστείς αυτό, γιατί η ανιδιοτελής αγάπη συμπεριλαμβάνει και τον σεβασμό και είναι μία από τις βασικές αξίες που θέλεις να καλλιεργήσεις και μέσα σου αλλά και στην ένωση με τη δίδυμη φλόγα σου, έτσι ώστε να έχετε μία υγιή σχέση. Όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται να τα παρατήσεις σε αυτό το ταξίδι. Όταν η δίδυμη φλόγα σου βάζει ένα τέτοιο όριο, αυτό σημαίνει ότι επικεντρωνόσουν πάρα πολύ στο τι συμβαίνει εξωτερικά και όχι αρκετά στο τι συμβαίνει μέσα σου. Σύμφωνα με τη θεϊκή αλήθεια, προφανώς και η δίδυμη φλόγα σου θέλει να είναι μαζί σου πάνω από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Όμως οι δίδυμες φλόγες είναι σχεδιασμένες με βάση τη θεϊκή αγάπη. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι μαζί σου από κάποιο εγωιστικό κίνητρο και ότι δεν θα είναι μαζί σου από αλληλεξάρτηση ή από κάποιο τοξικό μοτίβο το οποίο υπάρχει μέσα σας. Σε αυτό το ταξίδι είναι επίσης σημαντικό να μην κρίνεις τις καταστάσεις από το τι συμβαίνει εκεί έξω, γιατί καμιά φορά δεν είναι αυτό που περιμένουμε ή αυτό που θα θέλαμε ιδανικά να είναι. Είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί, να βλέπουμε την αλήθεια της κάθε κατάστασης. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι δεν θέλει να είναι μαζί σου, αλλά ότι επικεντρώνεσαι πάρα πολύ στο να πάρεις κάτι από τη δίδυμη φλόγα σου, οπότε έχει μπει αυτό το όριο έτσι ώστε να σε βοηθήσει να επικεντρωθείς σε σένα και να στρέψεις την προσοχή σου εσωτερικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δουλεύεις με τον εαυτό σου σε αυτό το ταξίδι και να είναι η πρώτη σου προτεραιότητα να βελτιώνεις τον εαυτό σου και να ευθυγραμμίζεσαι με το θεϊκό σου αυτό. Γιατί αυτό είναι που θα σου φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που θα έλξει φυσικά τη δίδυμη φλόγα σου. Χωρίς να χρειάζεται ούτε να κυνηγάς τη δίδυμη φλόγα σου, ούτε να στέλνεις πολλά μηνύματα για να τον πείσεις ή να την πείσεις να είναι μαζί σου. Είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ φυσικά όταν ευθυγραμμίζεσαι με το θεϊκό εαυτό σου. Και ένας εξαιρετικός τρόπος να αρχίσεις αυτήν την εσωτερική εργασία είναι με το να βλέπεις τι σου δείχνει η δίδυμη φλόγα σου, γιατί είναι ο θεϊκός καθρέφτης σου. Θα σου δείξει τα πάντα ότι υπάρχει μέσα σου. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως και με λίγο άβολο τρόπο, όπως σε αυτή την περίπτωση. Γιατί προφανώς και δεν είναι καθόλου ευχάριστο όταν η δίδυμη φλόγα σου λέει ότι δεν θέλει να είναι μαζί σου. Είναι πολύ επίπονο. Αλλά αυτό συμβαίνει για να το φέρεις στην προσοχή σου, ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, κάτι σου καθρεφτίζει και κάτι χρειάζεται να δουλέψεις μέσα σου. Αν δεν είσαι σίγουρος ή σίγουρη πώς να ξεκινήσεις αυτή την εσωτερική εργασία ή πώς να καταλάβεις τι ακριβώς σου δείχνει η δίδυμη φλόγα σου, έτσι ώστε να δουλέψεις αυτά τα μοτίβα, τότε μπορώ να σε βοηθήσω. Συμπλήρωσε τη φόρμα για τη δωρεάν συνάντηση που έχω κάτω στην περιγραφή και ας μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Σε αυτό το ταξίδι είναι σημαντικό όχι μόνο να μην κρίνεις το τι συμβαίνει από το τι συμβαίνει εκεί έξω, αλλά επίσης να μην κρίνεις τον εαυτό σου και να μην εσωτερικεύεις το τι συμβαίνει σε αυτό το ταξίδι. Δεν χρειάζεται ούτε να αισθάνεσαι ντροπή για κάτι, ούτε και να κατηγορείς τον εαυτό σου, ούτε να κάνεις σκέψεις του τύπου ότι αν φερόμουν έτσι τότε δεν θα έφευγε, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία προφανώς δεν ωφελεί καθόλου. Γενικά δεν βοηθάει κάπου να τιμωρείς τον εαυτό σου για το τι συμβαίνει. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου για το τι συμβαίνει, πώς αισθάνεσαι για αυτό που συμβαίνει, γιατί αυτό είναι το πρώτο στάδιο του να κάνεις αυτή την εσωτερική εργασία. Να δεις τα συναισθήματά σου και έπειτα από αυτά τα συναισθήματα να βρεις που μέσα σου κρατάς ίσως ιδέες και μοτίβα που δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τη θεϊκή αγάπη και να τα διορθώσεις. Όπως κάνουμε με την άσκηση του καθρέφτη, η οποία είναι στην περιγραφή, άμα θέλεις να τη δοκιμάσεις. Οπότε για να ολοκληρώσουμε το σημερινό βίντεο, θα ήθελα να σου υπενθυμίσω ότι η δίδυμη φλόγα σου πάντα θέλει να είναι μαζί σου. Και πάντα υπάρχει ένας τρόπος έτσι ώστε να δημιουργήσεις αυτό το άνοιγμα για να είναι μαζί σου η δίδυμη φλόγα σου. Οτιδήποτε και να συμβαίνει στην εξωτερική πραγματικότητα μεταξύ σας, δεν είναι καθόλου χαμένος κόπος ή μάταια κατάσταση, γιατί πάντα μπορείς να την αλλάξεις και αυτή η αλλαγή ξεκινάει από μέσα σου. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, σε ευχαριστώ πολύ που το παρακολούθησες και ελπίζω να σε δω στο επόμενο.